Τις επόμενες μέρες θα βγούμε σε κάποιες κινητοποιήσεις, σε κάποιες δράσεις, γιατί μας έχει φτάσει στο απροχώρητο η κατάσταση που βλέπουμε τους επιβάτες στις αποβάθρες να στριμώχνονται, να στιβάζονται και να θεωρούμε ότι κινδυνεύουν να μεταφέρουν ένα στον άλλον το μικρόβιο του COVID-19. Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία 5-6 χρόνια συνεχώς το σωματείο μας κινητοποιείται για υλικά, για ανταλλακτικά, για αναλώσιμα και για προσλήψεις προσωπικού. Αυτή τη στιγμή με 700 θέσεις μείον του οργανογράμματος, με τεχνίτες, με οδηγούς να είναι σε πλήρη έλλειψη, τα δρομολόγια δεν είναι αυτά που θα πρέπει να ήταν. Μέχρι και το 2013, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, υπήρχαν κάθε 3 λεπτά στις ώρες αιχμής δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή και μέσω πανδημίας είναι μόλις τα 4. Άρα μιλάμε για άμεση πρόσληψη προσωπικού, όχι σήμερα, προχθές, και να φέρουν άμεσα ανταλλακτικά προκειμένου να συντηρηθούν οι σειρμοί. Ο αγώνας πρέπει να είναι κοινός, γιατί πρέπει ο κόσμος να κινηθεί με ασφάλεια, ώστε να μπορέσει να πάει σπίτι του, στη δουλειά του και οπουδήποτε χρειαστεί και να πάει υγιής. Άρα εμείς αυτό που λέμε είναι φθηνές, αξιόπιστες, γρήγορες και ασφαλείς αστικές μεταφορές, δημόσιες αστικές μεταφορές, στην υπηρεσία του πολίτη, προκειμένου να μπορέσει να μετακινηθεί όπου και όταν χρειαστεί, χωρίς να βάζει σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα. Ακόμα περισσότερα δρομολόγια, πιο πυκνά, με πρόσληψη προσωπικού, με ανταλλακτικά να επισκευαστούν όλοι οι σειρμοί και να μην κάνουν και η κυβέρνηση να μην είναι ευθύνη στα πίτουρα και ακριβή στα αλεύρι. Να χρηματοδοτήσει αστικές μεταφορές για να μην έχει και το μετρό της Αθήνας την τύχη που έχουν τα λεωφορεία που ήδη ξεκίνησαν και τα κόβουν κομμάτι-κομμάτι και τα δίνουν φιλέτο σε ιδιώτες. Πρέπει όλοι μαζί, όλοι και επιβάτες και εργαζόμενοι, να αναδείξουμε την αναγκαιότητα ώστε να χρηματοδοτηθούν στο σύνολο οι ανάγκες των αστικών συγκοινωνιών. Είναι κοινωνικό αγαθό και καμία κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται να το αντιμετωπίζει σαν εμπόρευμα. Καλή συνέχεια σε όλους και καλούς αγώνες.